Καλημερίζω τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Δημήτρη Βρύσαλη. Καλημέρα, χρόνια πολλά, τι κάνετε? Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Μπλουγεράκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Προσπαθούμε να είμαστε καλά. Χαίρομαι. Αν ήσασταν παιδί και σας έλεγαν τι δώρο θέλετε να σας φέρει ο Άγιος Βασίλης, τι θα του ζητούσατε? Έναν καλύτερο κόσμο με ειρήνη, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη και βεβαίως να έχουμε αυτά που πρέπει να έχει όλος ο κόσμος. Υγεία και δυνατότητες να μπορεί να κάνουν τα όνειρά του πραγματικότητα. Αυτό θα ευχόμουν και για τον ελληνικό λαό, βεβαίως και για όλους τους λαούς όλου του κόσμου. Μα είπα, αν ήσασταν παιδί και βάλατε πολλά, και τώρα τι να σας ρωτήσω, τώρα που είστε ενήλικος, τι ζητάτε ή τι θα ζητούσατε από τον Άγιο Βασίλη, τι ζητάτε για το 2023? Μου το χαλάτε. Εντάξει, δυστυχώς δεν το χαλάμε εμείς ή τα όνειρα των μικρών ή των μεγάλων, γιατί δυστυχώς καθημερινά και τα μικρά παιδιά αλλά και οι μεγαλύτεροι βιώνουμε μια δύσκολη κατάσταση που μπορεί όμως να καλυτερεύσει με τη συμβολή όλων εμάς που σήμερα διεκδικούμε, αγωνιζόμαστε, εργαζόμαστε και συζητάμε όπως καλή ώρα κάνουμε τώρα σε ραδιόφωνο σας. Κύριε Βρύσαλη, τα θέματα της υγείας, αυτά τα οποία χάθηκαν, οι αγώνες που έγιναν το 22 και το 22 και ως φαίνεται όλα αυτά που έχουμε μπροστά μας για το 23 ήταν προκλήσεις και παραμένουν προκλήσεις και για το 2023. Ωστόσο στη χθεσινή ημέρα με ένα δελτίο τύπου αλήθεια αναρωτιέμαι αν πραγματικά συμβαίνουν όλα αυτά στις μέρες μας. Γράφεται στο δελτίο τύπου Ηράκλειο 29 Δεκεμβρίου, και επειδή μπορεί να μην νομίζει κάποιος ότι όλο αυτό το πράγμα είναι ψεύτικο, αριθμός πρωτοκόλλου 386 είναι τα δελτία τύπου τα οποία φεύγουν από το σωματείο σας με αριθμό πρωτοκόλλου. Έχει τον τίτλο «Ο αυταρχισμός και η τρομοκρατία της διοίκησης δεν έχουν τέλος». Θα μείνω στην αρχή, στην πρώτη παράγραφο, και λέτε «Η διοίκηση του Πανεπιστημιακού αυτή τη φορά έστειλε το γιατρό εργασίας στο σπίτι αναισθησιολόγων που νόσησαν με COVID για να επιβεβαιώσει την ασθένεια με νέο τεστ. Ταυτόχρονα με εντέλεσθε. Απέτησε να ανοίξει αίθουσα χειρουργείου, ενώ ήταν αδύνατο να καλυφθεί με ασφάλεια από το υπάρχον προσωπικό, αμφισβητώντας ανοιχτά τη δήλωση ασθένειας των συναδέλφων γιατρών που είχαν το θράσος να νοσήσουν με COVID μέσα στην πανδημία». Εγώ θέλω να σας ρωτήσω τι στην ευχή συμβαίνει, τι ακριβώς γίνεται, αλλά με μία μικρή παρένθεση που λέει το εξής: όταν ζητάς απάντηση από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τη διοίκηση του νοσοκομείου δεν παίρνεις. Έτσι λοιπόν δεν ζήτησα απάντηση, αλλά βέβαια είναι ανοιχτή η επικοινωνία μαζί μας για εκείνους που θα ήθελαν να απαντήσουν. 398-181 και 398-182, γιατί δεν μπορώ να το πω διαφορετικά, δεν θέλουν να απαντήσουν και δεν απαντούν ποτέ. Τι στην ευχή συμβαίνει? Στείλανε γιατρό σε γιατρούς για να δουν αν είναι άρρωστοι? Κοιτάτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα στον εκάστοτε διοικητή να μπορεί να στέλνει η υγειονομική επιτροπή σε ασθενείς εργαζόμενους που παίρνουν πολλές βραχυχρόνιες, σύντομες δηλαδή αναρωτικές άδειες. Αυτή την δυνατότητα σε εισαγωγικά αξιοποίηση η διοίκηση για να αμφισβητήσει ένα θεσμικό πλαίσιο δήλωσης ασθένειας COVID όπως οφείλουν να κάνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Σταθείτε. Το θεσμικό δηλαδή πλαίσιο λέει σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι μπορεί να φεύγει γιατρός ή γιατροί εργασίες να ελέγχουν εάν είναι άρρωστοι ή αν είναι στο σπίτι τους, γιατί τότε δεν είναι απίστευτο, είναι μια σύνηθες πρακτική που τις δίνει το δικαίωμα ο νόμος. Δεν είναι μια τακτική συνηθισμένη, τυπικά υπάρχει, αξιοποιήθηκε, αλλά αξιοποιήθηκε κυρία Μπλουγεράκη, και γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση, γιατί η διοίκηση αμφισβήτησε όχι το δικαίωμα, τον τρόπο που δηλώνει στην ασθένεια COVID. Δηλαδή αν ασθενήσετε εσείς και εγώ, δηλώνουμε, ανεβάζουμε στην πλατφόρμα την ασθένειά μας του COVID και έχουμε 5 μέρες εμείς οι υγειονομικοί την αναρωτική μας άδεια. Αυτό αμφισβητήθηκε, ενώ οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι
είχαν δηλώσει την ασθένεια COVID όπως οφείλαν να κάνουν όπως όλοι οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στην πλατφόρμα λέτε, ήταν δηλωμένη η ασθένεια. Ήταν δηλωμένη, προφανώς. Και βεβαίως, κυρία Δουργεράκη, καταλαβαίνουμε συσσαγωγικά, λέω καταλαβαίνουμε την αγωνία της διοίκησης να δείχνει, αν θέλετε, νούμερα και αριθμούς για τις λίστες χειρουργείων, γιατί αύριο μεθαύριο θα κρυθεί πόσα χρήματα θα πληρώσουν οι ασθενείς από τα χειρουργεία. Τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω ότι εδώ γίνεται μια πρόβα generale το τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα στα νοσοκομεία σε περίπτωση που δεν πιάνονται οι οικονομικοί στόχοι και οι στόχοι που θέτει η κάθε διοίκηση και το κάθε Υπουργείο να έχει έσοδα των νοσοκομείων από τα χειρουργεία που θα πληρώνουν οι ασθενείς. Γιατί το μεταφράζετε έτσι? Γιατί αλλιώς δεν μεταφράζεται. Γιατί αλλιώς, αν πάνε να το μεταφράσεις με όρους, αν θέλετε, μόνο ψυχολογίας, αν θέλετε, θα έχουμε βγάλει μόνο το μισό συμπέρασμα. Ότι εδώ πλέον έχουμε περάσει από τη λογική του καρότου, έχουμε πάει στη λογική του μαστίγιου. Δηλαδή, το νέο εθνικό σύστημα υγείας που οραματίζεται η κυβέρνηση είναι ένα σύστημα υγείας που οι εργαζόμενοι θα πρέπει να σκύβουν το κεφάλι, να μην μιλάνε, να μην έχουν δικαιώματα και όλοι να υποτάσσονται σε μια λογική που θα λέει ότι δεν μπορείς να αρρωστήσεις ή αν αρρωσταίνεις θα πρέπει να αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Αυτό είναι, αν θέλετε, η ουσία και της παρέμβασης που κάνουμε. Και βεβαίως, επειδή το κλίμα εκφοβισμού και τρομοκράτησης έχει περάσει πλέον σε πάρα πολλές διαστάσεις ή λεκτικών εκφοβισμών ή εκφοβισμών του στυλ ότι κοίταξε να δεις, αν δεν μπορεί να δουλέψει σε 9-10 μέρες θερή θα δεις τι θα γίνει, ή επίσης ότι κοίταξε να δεις ότι αν δεν θέλεις παρετήσου γιατί υπάρχουν κι άλλοι που περιμένουν. Αυτά συναντάμε οι εργαζόμενοι καθημερινά και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά όπως γνωρίζουμε και αν θέλετε και από πληροφορίες που έχουμε και σε άλλα νοσοκομεία. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί στο κατόφλι του νέου της νέας χρονιάς. Πόσο μάλλον όταν αυτή τη στιγμή το ό,τι δικαίωμα έχει καταφέρει ο εργαζόμενος, το έχει καταφέρει και με τη δουλειά του και με τη συνέπειά του κατά πλήστον και βεβαίως και με τους αγώνες του. Δεν μπορεί να πάνε 100 χρόνια πίσω, δηλαδή να αποδεικνύουμε όταν υπάρχουν, αν θέλετε, άδειες αναρωτικές από εργαζόμενους να αμφισβητείται ακόμα και αυτό το δικαίωμα ο γιατρός που σε βλέπει, ο θεράπων, να έχει και την ευθύνη να σου δώσει άδεια. Γιατί το επόμενο που, αν θέλετε, φημολογείται, γίνονται συναντήσεις στα τμήματα που επί της ουσίας κρώουν τον κόδωνα, το λέω πάλι εισαγωγικά, στους εργαζόμενους ότι δεν πρέπει να αρρωσταίνουν. Εδώ μας θέλουν να δουλεύουμε άρρωστοι, ακόμα και με πυρετούς, για να μπορούν, αν θέλετε, να μην φαίνονται... Καινούριο είναι αυτό? Αυτό, κυρία Δουργεράκη, δυστυχώς, με κατεύθυνση του Υπουργείου, δίνει τη δυνατότητα, αυτό που σας έλεγα και πριν, οι υγειονομικοί γυρνάμε στη δουλειά μας στις 5 μέρες μέσα, ακόμα και με θετικό COVID και με ήπια συμπτώματα. Δηλαδή... μας στέλνει εμάς και τους ασθενείς σαν πρόβατα επισφαγή η κυβέρνηση, το Υπουργείο που δήθεν κόπτεται για την υγεία του κόσμου όπως έκανε με τον αντικαπνιστικό νόμο με τον κύριο Μπισμπίκη. Απ' τη μια καίγεται ότι δεν πρέπει να μην καπνίζουν στους χώρους εκεί και απ' την άλλη μας στέλνει εμάς τους μακόμενους υγειονομικούς με συμπτώματα ήπια COVID να κάνουμε νοσηλεία, να κάνουμε θεραπεία, να χειρουργούν οι γιατροί. Όλα αυτά δείχνουν ότι η επόμενη χρονιά, αν δεν σηκωθεί ένα τέτοιο μεγάλο μέτωπο υπεράσπισης διεκδίκησης ενός συστήματος υγείας δημόσιου και δωρεάν, θα έχει ολέθριες συνέπειες ο λαός μας. Και τη ζούμε όταν αυτή τη στιγμή οι πληρότητες στις κλινικές μόνο στο πανεπιστημιακό σε πάρα πολλές είναι πάνω από 100%, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί ούτε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και σημαίνει ότι και τα υπόλοιπα περιφερειακά νοσοκομεία με ευθύνη της κυβέρνησης και των διοικήσεων δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά. Υπολειτουργούν. Όταν καταγγέλουν οι συνάδελφοι γιατροί, παθολόγοι στο ρεύμα ότι 3 χρόνια είχαν να κάνουν εξωτερικό ιατρείο, όταν παρετούνται γιατροί, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτός ο κόσμος που έχει ανάγκη από ένα σύστημα υγείας δημόσιο και δωρεάν θα πηγαίνει στο μεγαλύτερο και πιο ισχυρό εισαγωγικά νοσοκομείο, που και αυτό θα καταρρεύσει. Και θα καταρρεύσει με ευθύνη των κυβερνήσεων και των διοικήσεων.
με αυτή τη στιγμή χρωστούνται χιλιάδες μέρες ρεπό άδειες. Το προσωπικό είναι εξαντλημένο, είναι εξοφθονωμένο και την ίδια ώρα καλούμαστε να καλύψουμε τις ανάγκες του λαού και τις καλύπτουμε μέχρι τώρα και θα τις καλύπτουμε γιατί υπάρχει φιλότιμο. Η λέξη φιλότιμο, θα το ξέρουν οι ακροατές σας, είναι μόνο στην ελληνική γλώσσα. Δεν υπάρχει στην υπόλοιπη γλώσσα του κόσμου. Και το λέω για να σκεφτεί ο κόσμος ότι αυτό το φιλότιμο έχει κρατήσει το σύστημα υγείας σήμερα όρθιο. Και αποδείχθηκε και την περίοδο της πανδημίας ότι η δήθεν περίφημη συνύπαρξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα δεν μπορεί να υπάρξει. Δεν τολμήσανε, κυρία Δουλγεράκη, να πειράξουν τον ιδιωτικό τομέα ούτε με περιστατικά COVID, ούτε και με το νέο σχέδιο που η κυβέρνηση λέει όσα, ότι θα φέρει. Τα όσα έχουμε πει και τα όσα έχουμε καταγράψει εν καιρό πανδημίας για πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και για δημόσια υγεία μέσα στα νοσοκομεία, πραγματικά γράφουν ένα ολόκληρο βιβλίο. Δεν μου λέτε στην εξέλιξη όλου αυτού του πράγματος, κύριε Βρύσαλη, πανδημία πρώτης πρώτου ή δύο πρώτου, επιστρέφουν τελικώς και οι ανεμβολίαστοι με ειδικούς όρους προϋποθέσεις στην εργασία τους? Επιστρέφουν από ότι υπάρχει απόφαση της κυβέρνησης μετά από πάρα πολλές παλινοδίες και αν θέλετε μετά από πάρα πολλές αγώνες που έχουν γίνει, επιστρέφουν. Είναι βέβαια μια ανάσα που θα δοθεί στο σύστημα υγείας, αλλά η κυρία Δουλγεράκη... Για πόσο? Γιατί φαντάζομαι ότι σε λίγο καιρό θα έρχεστε πάλι να μας λέτε ότι ξέρετε δεν ανανεώνονται συμβάσεις επικουρικών, φεύγουν κάποιοι άλλοι από διάφορα άλλα τμήματα, οπότε θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δυστυχώς είμαστε, δοθήκαν κάτι παρατάσεις από 6 μήνες μέχρι ένα χρόνο, αλλά κυρία Δουργιαράκη, εδώ παρετείται κόσμος. Μόνο από ένα συγκεκριμένο τμήμα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας το τελευταίο 6-7 μήνο έχουν φύγει 7 νοσηλευτές. Δεν παλεύεται η κατάσταση στα νοσοκομεία. Δεν παλεύεται και το λέω, θα μου πει... Άνοιξαν τα φτερά τους για άλλες δομές υγείας στην υπόλοιπη χώρα ή άλλη επαγγέλματος? Άλλες δομές υγείας ακόμα και συμβασιούχοι. Άλλοι φεύγουν για σχολικοί νοσηλευτές όπου σου δίνει δυνατότητα νόμους να κάνουν τα χαρτιά τους οι νέοι συνάδελφοι. Άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό γιατί δεν η κατάσταση πλέον... Μετά από την πανδημία, αλλά και όλα αυτά τα χρόνια που εργάζομαι εγώ και πάρα πολλοί χιλιάδες συνάδελφοι, όχι μόνο δεν έχει καλυτερεύσει τίποτα. Πάμε από κάθε μέρα από κακό στο χειρότερο. Ωραία. Λέτε... Το αυτονόητο, τα βαρέα και ανθυγινά, κύριε Αντουργεράκη, και να πει ο καθένας να πει στον καημό σου, λες, εδώ στα βαρέα και ανθυγινά δεν μας έχουν. Εδώ δίνουν επιδόματα και δεν ζητάμε επιδόματα. Εμείς λέμε, δώστε μας το 13ο μισθό. Εδώ κοροϊδεύουν τον κόσμο. Με επιδόματα θα ζήσει ο κόσμος. Μα η αλήθεια είναι ότι πάτε τον καημό μας, λέμε. Κύριε Βρυσαλή, δεν πήρα όμως την απάντηση την ολοκληρωμένη, γιατί πήγαμε και αλλού τη συζήτηση. Από πρώτης πρώτου, λοιπόν, έχουμε την επιστροφή των ανεμβολίαστων στις δομές υγείας της Κρήτης. Νομίζω ότι ο αριθμός τους είναι 101, αν δεν κάνω λάθος, ή γύρω εκεί, αν θυμάμαι καλά. Έχει διευκρινιστεί, γιατί είχε σηκωθεί μια μεγάλη θύελα με σχολείων, αντιδράσεων κλπ. Οι άνθρωποι αυτοί θα επιστρέφουν κάνοντας συχνά πυκνά τεστ μέσα στην εβδομάδα, το οποίο θα γίνεται από τα νοσοκομεία, το οποίο θα χρεώνεται η τσέπη τους. Τι στην ευχή? Από 2 τεστ την εβδομάδα και βεβαίως θα πληρώνονται από την τσέπη τους τα τεστ αυτά. Μιλάτε για rapid test, Ναι, για rapid test, ναι. Θα γίνονται 2 τεστ. Θα επιστρέψουν 101 όπως αναφέρατε, μια κατανομή αντίστοιχη περίπου στα νοσοκομεία της Κρήτης. Σε εμάς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο επιστρέφουν 12 συνάδελφοι που θα έρθουν από... Γιατροί, νοσηλευτές? Όλοι είναι 12, δεν είναι παραπάνω. Μάλιστα. 12, το για το Πανεπιστημιακό λοιπόν είναι 12. Ναι. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν, με το χρόνο να πιέζει τις πραγματικά τις τελευταίες λέξεις μέσα στο 2022 για να πάμε στο 2023. Θα τα ξαναπούμε του χρόνου. Βεβαίως το 2023 μπορεί να είναι μια ελπιδοφόρα χρονιά για όλο το λαό μας, με πίστη στο δίκιο του και με αισιοδοξία ότι μπορούμε να ανοίξουμε καλύτερες μέρες με τη συλλογικότητά μας, την αλληλεγγύη μας και βεβαίως με ένα ισχυρό εργατικό λαϊκό κίνημα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε γιατί δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη σαν λαός και σαν εργαζόμενοι. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Και σε εσάς και στην οικογένειά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλο τον κόσμο. Καλή χρονιά, με υγεία, δύναμη.
και υπομονή και θα τα καταφέρουμε. Καλημέρα. Καλά.